Για δεύτερη φορά συναντήθηκε ο επίτιμος πρόξενος της Ρωσίας, τον Εύρο Κώστας Καμπαερίδης, με τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ, Βάκη Τσκομπανίδη, προκειμένου να συζητήσουν για το εμπάργκο της Ρωσίας στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο κ. Καμπαερίδης δήλωσε ότι έχει ήδη συνάψει επαφές με το δίκτυο των σούπερ μάρκετ στην Αγία Πετρούπολη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας. Παράλληλα, τόνισε ότι το εμπάργκο δεν αφορά όλα τα προϊόντα και εξήγησε ότι η κατάσταση είναι υποδιαπραγμάτευση. Είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος ΑΚΕΛ, με τον κ. Βάκη Τσκομπανίδη, την προηγούμενη Δευτέρα. Στα γραφεία του επίτιμου προξενείου, όπως συζητήσαμε τη δυνατότητα συνεργασίας στα αγροτικά προϊόντα με την ρώσικη πλευρά, με τα δίκτυα σούπερ μάρκετ της Ρωσίας. Όπως γνωρίζετε, η Ρωσία αρκετά μεγάλη χώρα είναι, όπως και η περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, η οποία μπορεί να συνεργαστεί με όλη την Ελλάδα και σε όλα τα αγροτικά προϊόντα. Έτσι συζητήσαμε και ζητήσαμε την λίστα από τον κύριο Τσκομπανίδη με τα προϊόντα που μπορεί η περιοχή μας και μάλιστα όχι μόνο, μιλάμε και για όλη την Ελλάδα, να διαθέσει στην αγορά της Αγίας Πετρούπολης. Ο επίτιμος πρόξενος δήλωσε ότι ήδη γίνονται διαβουλεύσεις για την πρόθεση των προϊόντων που δεν βρίσκονται στη λίστα του εμπάργκου, αλλά και ότι συζητάτε κάποια από τα προϊόντα που βρίσκονται εντός να προωθηθούν και αυτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ύστερα από την ολοκλήρωση των συζητήσεων και των συμφωνιών, οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων θα γίνονται από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από τον Εύρο. Η λίστα εμπάργκου δεν συμπεριλαμβάνει όλα τα προϊόντα που παράγει η Ελλάδα. Είναι συγκεκριμένη λίστα που αφορά κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Εμείς συζητάμε πρώτα απ' όλα για τα προϊόντα που δεν είναι στη λίστα εμπάργκου. Όμως ζητήσαμε και ποσότητες και τιμές και για τα προϊόντα που είναι στο εμπάργκο, γιατί υπάρχουν τρόποι να ξεπεραστεί το εμπάργκο, όπως είχε δηλώσει και η ρώσικη πλευρά, από κοινούς συνεταιρισμούς, κοινές εταιρείες ελληνορωσικές που θα δημιουργηθούν για να μπορούν να φτάσουν τα προϊόντα μας στην αγορά της Ρωσίας.